Η αποχή στις φοιτητικές εκλογές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο όχι μόνο διατήρησε αλλά αύξησε ακόμη περισσότερο τα εντυπωσιακά ποσοστά της. Πέρυσι άγγιξε το 70% ενώ φέτος έφτασε το 75%. Μόλις 2.140 από τους 8.700 περίπου φοιτητές των τμήματων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο προσήλθαν στις κάλπες. Η παράταξη του αγωνιστικού φοιτητικού ρεύματος που δημιουργήθηκε μετά τη διάλυση της ΠΑΣΠ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με ποσοστό 32,6% αυξάνοντας τα ποσοστά της κατά 2,5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις περισσινές εκλογές. Δεν τελειώνουν όλα σήμερα. Σήμερα όλα ξεκινάνε. Γιατί ο φοιτητής με την ψήφο εμπιστοσύνης που θα μας δώσει θα έχουμε την ευκαιρία από τη νέα χρονιά να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Δηλαδή δεν τελειώνουν όλα σήμερα. Από σήμερα όλα ξεκινάνε. Για τη δεύτερη θέση παίχθηκε έναν επανάληπτο θρίλερ μεταξύ της Πανσπουδαστικής και της ΔΑΠΝΟ του Φουκού που τελικά υπερίσχυσε για μόλις 7 ψηφοδέλτια. Το ποσοστό της διαμορφώθηκε στο 20,1% ενώ η Πανσπουδαστική υποχώρησε στο 19,8%. Και με τη νέα συγκυβέρνηση πάλι τα ίδια μέτρα, πάλι η ίδια τραγική κατάσταση στα ιδρύματά μας, πάλι οι οικογένειές μας να πληρώνουν δυσβάσταχτα τα λεφτά και τους φόρους και τα χρέη που έχουν για να κερδίζει εν τέλει μια χούφτα μονοπόλια. Θέλουμε να μας δώσουν τη δύναμη να προχωρήσουμε όπως το κάναμε και φέτος και να γίνει αυτό ακόμα πιο δυναμικά. Φέτος παλέψαμε για να ανεβάσουμε το όριο της αίτησης, πετύχαμε τη διπλή εξεταστική. Ακολούθησαν η παράταξη της Αριστερής Ενότητας που πρόσχεται στο ΣΥΡΙΖΑ με 10,1%, η ΕΑΚ που πρόσχεται στην Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά με 6,3% και η Φοιτητική Συμμαχία που είναι ανεξάρτητη παράταξη με ποσοστό 4,23%.